Ρώτησε ή να ξεκινήσω κατευθείαν μόνος. Κάνει μας μια τοποθέτηση για την πολιτική κατάσταση αρχικώς. Λοιπόν, νομίζω σήμερα ότι δεν είναι κατάλληλη ημέρα να μιλήσουμε για την πολιτική κατάσταση. Σήμερα είναι τα ελευθέρια της Κατερίνης μας, είναι τα ελευθέρια της Μακεδονίας και πρέπει να δηλώσουμε όλοι ότι αυτό το τόπο που πάρα πολλοί έχισαν το αίμα τους για να απελευθερωθεί και μάλιστα ήταν τραγικό να εορτάζεται η ημέρα του Μακεδονικού Αγώνα την Κυριακή και να μην γίνεται αναφορά στον Παύλο Μελά και ένα σπίτι που υπάρχει για τον Παύλο Μελά να καταραίει. Τα λέω αυτά για να συγκινηθούν αυτοί οι οποίοι έχουν την ευθύνη αυτής της χώρας να σεβαστούν την ιστορία μας, σεβαστούν τον πολιτισμό μας και να μην είναι τόσο εύκολοι σε υποχωρήσεις. Δεν μπορεί λαός ο οποίος ψήφισε κατά 25% Αλβανοί, ένα 5% Τούρκοι να επέρεται και να λέει ότι εμείς είμαστε οι γνήσιοι Μακεδόνες και αυτή η πατρίδα που έχουμε έχει και γλώσσα και ταυτότητα μακεδονική. Επειδή σήμερα είμαι στην Κατερίνη και είμαι ανάμεσα σε καλούς φίλους, γνώρισα έναν εξαιρετικό νέο άνθρωπο, τον κύριο Λιακόπουλο, του έχουμε καλή τύχη, αλλά ο συνδετικός κρίκος ήταν η κυρία Σοφία Επισιάνη, με την οποία είχαμε κάνει μια πολύ καλή παρουσίαση εδώ στο Δίον, σχετικά με τον Μέγα Αλέξανδρο και είχε μεταφράσει, ακούστε τον αριθμό, 70 ολόκληρες σελίδες στην Αγγλική. Και έγινε μια τέλεια παρουσίαση και ελπίζω να την ξανακάνουμε για να την ακούσουν οι Κατερινιώτες. Ρίχνω λοιπόν το γάντι εδώ στο φίλο μας που κάνει στην ΕΚΑΒΗ τις ομιλίες, να κάνουμε ξανά αυτή την παρουσίαση με νεότερα στοιχεία. Σας ευχαριστώ. Το πολιτικό σκηνικό πώς το βλέπετε να εξελίσσεται και με φόντο τις επικείμενες ελληνικές εθνικές από την κοινωνική μέσα, αλλά και τις αποδεικτικές, τις περιφερειακές και τις ευρωπαϊκές. Η ερώτηση σας είναι πάρα πολύ σωστή για την παρούσα κατάσταση, διότι ζούμε το χώρο του παραλόγου. Βλέπουμε ανθρώπους οι οποίοι είδα σήμερα ένα πολύ ωραίο σκίτσο του κύριου. Λέει αυτή η κατάσταση μου θυμίζει τον πατέρα και τη μάνα μου που όλη μέρα τσακώνονται και το βράδυ είναι στο κρεβάτι αγκαλιά. Και δεν μπορεί να συνεχίζουμε έτσι να κοροϊδεύουμε το λαό και να λέμε ότι όλα πάνε καλά. Θα πρέπει λοιπόν να πάρουν αποφάσεις αυτοί οι οποίοι έχουν την ευθύνη διακυβέρνηση αυτής της χώρας με σύνεση, με σοβαρότητα και με συναντήληψη στα ειδικότερα στα εθνικά θέματα να αντιμετωπίσουν την κατάσταση. Με επιπολαιότητα και με βεβαιασμένες ενέργειες ή καθυπαγόρευση, σαν να έχουμε μια αγγελία προς αναφιλωμένους, δεν πάμε πουθενά. Διότι δεν είναι μόνο το οικονομικό θέμα. Και εκείνο που θα πρέπει να μας απασχολήσει είναι, νομίζω, το χρησιμότερο από όλα τα θέματα, είναι το δημογραφικό μας, το οποίο βέβαια είναι και σε συνάρτηση με αυτό που αντιμετωπίζουμε τώρα με την εισρωή μεταναστών σε μια χώρα η οποία καταδυναστεύεται πλέον από την ανεργία. Θα πρέπει να δοθούν ευκαιρίες στα νέα παιδιά και να μείνουν στον τόπο, αλλά και να φέρουμε πίσω 700.000 Ελληνόπουλα. Ας μην λοιπόν επέρονται κάποιοι ότι ρίξαν την ανεργία στο 20% ή στο 18% όταν έχουν φύγει 700.000 Ελληνόπουλα. Αυτό είναι μια κοροϊδία. Και η ανάπτυξη δεν έρχεται με περισσεύματα του 2,5%. Να πούνε σε αυτούς τους κυρίους οι οποίοι μας καταδυναστεύουν και θέλουν να το παίζουν ότι είναι και σωτήριες Ελλάδος ή δανειστές μας, ότι δεν μπορεί ποτέ να γίνει ανάπτυξη εάν δεν είμαστε ισοσκελισμένοι στον προϋπολογισμό και δεν έχουμε και μια σοβαρή οικονομική βοήθεια. Αλλιώς ας το διαλύσουν το μαγαζί που λέγεται Ευρωπαϊκή Ένωση, εάν δεν θέλουν να κάνουν τις Ηνωμένες Πολιτείες της Ευρώπης. Όλοι είμαστε Ευρωπαϊστές και όλοι πιστεύουμε, αλλά δεν μπορεί να μας αποχωρήσει κανένας να έχουμε άποψη και κρίση ότι πέρα από τα λάθη που κάναμε σαν λαός, έχουμε δικαίωμα να δώσουμε ελπίδα στα παιδιά μας και να μην εγκαταλείψουμε την πατρίδα μας. Την αγαπάμε πάρα πολύ όλοι και δεν πιστεύω κανένα να μην κατέχει το καλό. Κύριε, σας λέει, πότε θα την άποψη σας μπορεί να είναι ο καταληκτικός παράγοντας. Εάν το ζευγάρι αποφασίσει να χωρίσει, σε διακόπτω. Εάν το ζευγάρι αποφασίσει να χωρίσει και σταματήσει την ημέρα να τσακώνεται και το βράδυ να αγκαλιάζεται, γιατί έτσι μου παρτιθέστηκαν και στη λέσχη αξιωματικών στον ενόπλο δυνάμεις του και κάναν και κρυπή συνάντηση, και να μην κοροϊδευόμαστε, θα τις πάνε όσο μπορούν πιο πίσω, γιατί η καρέκλα η άτιμη είναι πολύ γλυκιά. Υπάρχουν παράγοντες που μπορούμε να το πιστέψουμε αυτό, δηλαδή το θέμα των συμφωνιών των Πεσπών, οι αγορές, οι περικοπές, οι συντάξεις, κάποια θέματα που παραμένουν ανοιχτά. Για να τα πάρουμε ένα με τη σειρά. Όσον αφορά τη λογική των Πεσπών, τα έχουν αποδεχθεί όλα. Νομίζω πιο πρόθυμοι είναι αυτοί από ό,τι οι άλλοι που υποφεληθήκαν και εννοώ τους Σκοπιανούς. Επομένως, μην θέτεται θέμα και πάντα υπάρχουν και πρόθυμοι να υπογράψουν οτιδήποτε, αρκεί να πάρουν και επιπλέον μερικούς μήνες μισθούς ακόμα. Πολύ πικρό αυτό που λέω. Αλλά οι συνειδήσεις μας έπρεπε να εξαγοράσουν, ειδικά σε αυτό το θέμα. Τις εκλογές θα τις επιστρέψει μόνο ο λαός. Κανένας. Αυτό που μας λέγανε όλα αυτά τα χρόνια
και μας μεγαλώσαν έτσι ο κυρίαρχος, πιο κυρίαρχος λαός που τώρα τον έχουν γράψει στα παλαιότερα των υποδημάτων του. Διότι ο κυρίαρχος λαός μίλησε και στη Θεσσαλονίκη και στην Αθήνα και σε όλες τις πόλεις όπου χρειάστηκε να τους πει διαφωνώ, σε όλα τα άλλα κάνω υπομονή, αλλά σε ορισμένα θέματα διαφωνώ μαζί από κάθε επιδότηση και από κάθε πλευρά. Ας λάβουν υπόψη λοιπόν τον κυρίαρχο λαό και ειδικά για τους Σκοπιανούς να πάνε σε δημοψήφισμα, εάν πιστεύουν πραγματικά σε δημοκρατικές αρχές και αξίες. Συμβουλεύτε νιου έντριο όμως με περισσότερο για παράθεση της θητείας για να μην πίνουν στις καρέκλες. Αυτός είναι ο στόχος τους. Αλλά δεν πιστεύω ότι θα το πω. Δεν τους σηκώνει άλλο.